Κύριοι χαίρετε, είμαι ο Κώστας ο Μάρκο, στο κανάλι 28 και από σήμερα έχουμε το ξεκίνημα της εκπομπής, της αθλητικής εκπομπής Αθλητική Παλμή. Θα είμαι εδώ λοιπόν όλη τη χρονιά για να σας ενημερώνουμε για τα αθλητικά δρόμενα του νομού μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν όπως πάντα από το ποδόσφαιρο, από το βασιλιά του σπόρου και από το ποδόσφαιρο και από τη Γάμα Εθνική. Από τη Γάμα Εθνική, όπου να πούμε ότι είχαμε πρεμιέρα σήμερα στη Γάμα Εθνική και στο δεύτερο όμιλο, όπου δυστυχώς η ομάδα μας ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με ήττα. Ο Χριστός λοιπόν ετήθηκε στη θεότητα από την ομάδα ο Πούντιος Μαρτίνο με σκορ 2-0. Οι πράσινοι λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκαν. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα ο Πούντιος Μαρτίνος ανέβασε στροφές και με δύο τέρματα στο 55 και στο 65 επικράτησε με 2-0 της ομάδος του Πυρσού. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι στο 54 και στο 64 είχαμε την πρώτη αποβολή στο 54 για την ομάδα του Πούντιου Μαρτίνου και τη δεύτερη για την ομάδα και για την ομάδα του Πυρσού με τον Ντότι να αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα πάμε λοιπόν να πούμε όλα τα αποτελέσματα του δεύτερου μήνου της Γάμα Εθνικής, εκεί που αγωνίζεται η ομάδα μας ο Πυρσός. Τρίκαλα Μακροχώρη 2-0, Θεσπρωτός Καραϊσκάκης 2-2, Βατανιακός Κοζάνη 0-6. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Κοζάνης. Οικονόμου Τσαριστάνης Ρήγας Φεραίος 0-0, Πύρασος Λευκάδια 2-0. Δωτιέα Ψαγιάς Αχιλλέας Νεοκεσάρες 0-2. Άρτα Φιλιππιάδα 3-1 και ο Πούντιος Μαρτίνου Πυρσός Γρεβενών 2-0. Δεν τα κατάφερε λοιπόν η ομάδα μας. Εντάξει, λοιπόν, πρώτη αγωνιστική είναι, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Άλλωστε είναι μια καινούργια ομάδα, τώρα χτίζεται. Πρέπει να κάνουμε υπομονή και να είμαστε δίπλα της. Πάμε λοιπόν στην βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι η ομάδα της Κοζάνης με 3 βαθμούς, όσους και τα Τρίκαλα, η Αναγέννηση Σάρτα, ο Πύρασος, ο Πύντος Μαρτίνου, ο Αχιλλέας Νεοκυσάριας. Με 1 βαθμό είναι η ομάδα του Θεσπρωτού, Καραϊσκάκη, Οικονόμου Τσαριστάνης, Ρήγα, Φεραίο. Και με 0 βαθμούς είναι η ομάδα του Πυρσού, Φιλιππιάδα, Δωτιέα Ψαγιάς, Λευκάδια, Βατανιακός και Μακροχώρη. Δεν τα κατάφερε λοιπόν η ομάδα μας, ελπίζουμε λοιπόν την επόμενη αγωνιστική, να πούμε και την επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική, όπου η ομάδα μας έχει δύσκολη αποστολή, αγωνίζεται με την Νεοκυσάρια εκτός έδρας. Όλο το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Θεσπρωτός ΑΟ Τρίκαλα, Μακροχώρη Βατανιακός, Καραϊσκάκη Οικονόμου Σαριτσάνης, Κοζάνη Πύρασος, Ρήγας Φεραίος Δωτιέα Αγιάς, Λευκάδια Αναγέννηση Άρτας, Νεοκυσάρια Πυρσός Γρεβενών και Εθνικός Φιλιππιάδας ο Πούντιος Μαρτίνος. Δεν τα κατάφερε λοιπόν η ομάδα μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, μετά πολλές φορές, ελπίζουμε στη συνέχεια να ανακάμψει και να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα. Να πάμε λοιπόν στα άλλα τα αθλητικά νέα του νομού μας. Πάμε στο μπάσκετ, όπου συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας του Πρωτέα. Χθες σε φιλικό παιχνίδι στην Πτολεμαϊδία επικράτησε της τοπικής ομάδας με 59-48. Η ομάδα του Λιμπουγιάννη Χασιώτη ήταν καλύτερη, άλλωστε τη δείχνει και το σκορ. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας την ομάδα της Καστοριάς. Επίσης να πούμε ότι το Σάββατο, χθες δηλαδή το Σάββατο, λιβρέθηκε στην πόλη μας ο Παπα-Νικολάου Κώστας. Ο Παπα-Νικολάου Κώστας, ο οποίος ήρθε στην πόλη μας για να χαιρετήσει τον φίλο του, τον Πλάντο Γιώργο, ο οποίος στρατεύεται. Και τα είπε για μισή ώρα περίπου με τον πρόεδρο του Πρωτέα, Χαράλαμπο Πεντλίδη. Την Τρίτη λοιπόν, ο Κώστας Παπα-Νικολάου πετάει για την Αμερική και για το Χιούστον, εκεί όπου θα αγωνίζεται στην επαγγελματική και στο NBA. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία. Πάμε στο Γυμναστικό Σύλλογο. Εδώ να πούμε ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος, η ομάδα βόλη γυναικών του Γυμναστικού Σύλλογου θα αγωνίζεται
λοιπόν υποβιβάστηκε στην άλφα κατηγορία και να πούμε ότι νέος πρόεδρος, όπως όλα δείχνουν, αναλαμβάνει ο Γιάννης ο Τσακνάκης. Αρχιπροπονητής ορίστηκε στην ομάδα του γυμναστικού συλλόγου ο Μέμψας Γιώργος, με βοηθούς την Κολοβού τη Λένα, την Γιάννα την Πρόγιο και τον Κυριάκο. Επίσης να πούμε ότι φέτος ο γυμναστικός σύλλογος θα κατεβάσει και ομάδα ανδρών. Εδώ να πούμε ότι έχουμε κι άλλο σύλλογο βόλι, λέγεται Αστέρας Γλεβενών, και δεν ξέρουμε τι θα κάνει συνέχεια. Θα είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες και την επόμενη Κυριακή στην εκπομπή μας θα έχουμε κάποιο παράγοντα από τον Αστέρα εδώ για να μας πει πιο πολλά. Εγώ πάντως από την πλευρά μου έχω να πω ότι δύο σύλλογοι δεν χωράνε στον ομό μας. Τη στιγμή που σε όλη την Ελλάδα έχουμε συγχωνεύσει συλλόγων, εδώ έχουμε ιδρύσει συλλόγων. Λυπηρό αυτό το φαινόμενο. Λυπηρό επίσης φαινόμενο συμβαίνει και στους κολυβητικούς συλλόγους, όπου έχουμε δύο συλλόγους. Είχαμε το Μέγα Αλέξανδρο, έχουμε και νέο σύλλογο, το σύλλογο Ελλήμια, και εδώ υπάρχουν χίλια μύρια προβλήματα και είχαμε το νέο σύλλογο Ελλήμια. Ελπίζουμε εδώ να βρεθεί λύση, αλλά δύσκολο πολύ. Ο εγωισμός, όταν επικρατεί ο εγωισμός, είναι κακός ιονός. Δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Και επίσης να πούμε εδώ ότι στο κολυμπητήριο υπάρχουν χίλια μίλια προβλήματα. Το κολυμπητήριο δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Επίσης το καύσιμο είναι ακριβό. Πρέπει να βρεθεί λύση και να μην έχουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε συνεχές διακοπές στο κολυμπητήριο. Άρα είπαμε, η οικονομική συνότητα πρέπει να βρεθεί επιγόντως λύση. Άλλα αθλητικά νέα από τον ομό μας, να πούμε ότι στο τουρνουά τένις που διεξήχθη στην Αριδαία συμμετείχε η 11χρονη αθλήτρια Θεοδόρα Χατάβα, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στις ηλικίες 14 χρονών. Η Θεοδόρα Χατάβα, ένα ταλέντο με πλούσια προσόντα, το μέλλον της ανήκει φυσικά πάντα με σκληρή δουλειά. Η Θεοδόρα Χατάβα, να πούμε ότι είναι κόρη του παλιού προπονητή του Πυρσού, Θωμά Χαντάβα, ο οποίος έχει ακόμη μια χωριαθλήτρια, την Ευαγγελία Χαντάβα, η οποία αγωνίζεται στο Αζερβαϊτζάν, στον Πακού. Είναι αθλήτρια του βόλεϊ και όλοι τον γνωρίζουμε και της εθνικής μας, έτσι. Επίσης να πούμε, πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο, στις Ακαδημίες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γλεβενών, όπου προχθές Δευτέρα 8 του μήνα, 8 Σεπτέμβρη, ξεκίνησαν οι εγγραφές και ελπίζουμε και φέτος, όπως πάντα, εκεί όπου επικρατούν οι ιδανικές συνθήκες, 100 μικρά παιδιά κάθε χρόνο εκεί γυμνάζονται κάτω υπό τις οδηγίες εξειδικευμένων προπονητών, μαθαίνουν ποδόσφαιρο, μαθαίνουν τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο, μαθαίνουν να πειθαρχούν και φυσικά πάντα οι συνθήκες είναι ιδανικές. Πανέμορφα γήπεδα, πανέμορφες εγκαταστάσεις. Για το χειμώνα υπάρχουν κτίρια όπου αν είναι κακός ο καιρός μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο. Πολύ καλές και ιδανικές συνθήκες. Προτεργάτης λοιπόν της ίδρυσης των Ακαδημιών είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοσματόπουλος Γιώργος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει σημαντικά την πρόοδο του ποδοσφαίρου στα Γλεβενά και όχι μόνο. Επίσης να πούμε ότι στις ακαδημίες εδώ που γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά έχουν εξεπεταχθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές όπως ο Καραγιάννης ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στον Άρη, ο Τινόπουλος ο οποίος αγωνίζει στο Ολυμπιακό Βόλο, ο Ευθύμης ο Παπακώστας ο οποίος αγωνίστηκε στον Άρη, η β' ομάδα του Άρη και φέτος αγωνίζεται στον Πυρσό. Επίσης όπως τα ταλέντα τα οποία αγωνίζουν τώρα στον Πυρσό, ο Ραφαήλ Αποστολίδης και ο Σπηλιώτης ο λοιπόν, Αλέξανδρος. Όλοι λοιπόν οι γονείς πρέπει να σπεύσουν να γράψουν τα παιδιά στις Ακαδημίες της ΕΠΣ Γλεβενών. Οι γραφές, να πούμε, γίνονται από τις 8 μέχρι τις 1 στα γραφεία της ΕΠΣ Γλεβενών και τις απογευματινές ώρες από τις 5 ώρα μέχρι τις 7.30
στο γήπεδο της ΕΠΣ Γρεβενών. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε, πριν τελειώσουμε, ελπίζουμε λοιπόν η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία προχθές παρευρέθη στον αγιασμό της ομάδος του Πυρσού, όπως και ο Ολυμπιός Ασαμάνης Γιώργος και ο Αντιπεριφέρειξης Σημαντράκος, να βοηθήσουν τον αθλητισμό του νομού μας και να πούμε κάτι και τις εγκαταστάσεις. Εδώ να πούμε και τις εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι σε κακά χάλια, φταίει η οικονομική κρίση. Φταίει λοιπόν ο επερχόμενος δήμαρχος κ. Δημοσθένης Κοψίδης, ο οποίος βοήθησε τον αθλητισμό, αλλά τώρα τελευταία βλέπουμε λοιπόν το κήπεδο τέννις να είναι διαλυμένο, το κολυμπητήριο να αντιμετωπίζει χίλια μύρια προβλήματα, όπως και το κλειστό γυμναστήριο, όπως και το ΔΑΚ με την τοποθέτηση Ταρτάν, έχουν πει οι βάσεις, αλλά ακόμα δεν τοποθετήθηκε. Ελπίζουμε λοιπόν η νέα Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια, να βοηθήσει την νεολαία τουλάχιστον. Έχουμε χίλια μύρια προβλήματα, τα παιδιά μας να γυμνάζουν και να ξεφεύγουν από τις κακές συνήθειες. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. Την επόμενη Κυριακή θα είμαστε πιο οργανωμένοι. Θα έχουμε και άτομα εδώ στο πάνελ για να σας ενημερώνουμε για την αθλητική δραστηριότητα του νομού μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή εβδομάδα και υγεία πάνω απ' όλα και στους ποδοσφαιριστές και στους αθλούμενους όλους γενικά.